Τώρα για το επόμενο μας θέμα, για την επόμενη καλεσμένη, θέλω να της πω ένα γεια, χωρίς τίποτα άλλο. Μπορώ να σου πω ένα γεια? Πες μου ένα γεια. Σου λέω ένα γεια. Μπορώ να σου το πω με τον δικό μου τον τρόπο? Για πες το, για να δούμε. Περίμενε. Δεν μου λες. Πώς αισθάνεσαι που τόσοι πολλοί φωνάζουν το όνομά σου? Αχ, είμαι συνηθισμένη. Ξέρεις, το σπίτι μου είναι στις 40 κλισιές. Οπότε πολύ συχνά πηγαίνω. Γυρνά συνέχεια, λες ρε παιδιά, τι θέλετε πάλι και με φωνάζετε. Τέτοια πράγματα. Όχι. Δεν είναι το αφήνω, ρε παιδί μου, να χαίρονται. Τι να κάνω. Το απολαμβάνεις. Ναι, ρε παιδί μου, πλέον σχεδόν δεν δίνω σημασία. Συνεχίζω και χλωρινώνω τον μπάνιο. Δηλαδή, πώς θα το πω. Είπα να τους αυξήσω λίγο, γιατί. Ναι. Αυτό το ήρα το ακούς κάθε μέρα από το φιλαράκι σου. Το είδαμε και σήμερα στο νέο εκπληκτικό βίντεο. Και λέω να. Από ήρα με λένε. Το ξέρω. Ναι. Και λέω να τους αυξήσω, γι' αυτό έβαλα το ηχητικό. Για κατάλαβες, να νιώσεις καλύτερα, ότι το λένε πολύ περισσότερο. Πάρα πολύ καλά έκανες. Τι κάνεις? Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, τι να κάνω. Εδώ, εσύ, πες μου, τα δικά. Τις χώνεψες τις πίτσες? Καλά, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι άργησα, αλλά ναι, όλα καλά, ναι, τώρα, ού, να ήταν κι άλλες. Ας 12 πίτσες έχω φάει από τότε. 12, πώς... Δεν μπορώ, είμαι και κρυωμένος να γελάσω. Πόσες φορές το γυρίσατε αυτό για να φάσω όλες αυτές τις πίτσες? Ακαλέ τίποτα. Μπαμπάμ, ναι, είναι έτσι. Εντάξει, με τον Ανδρέα ούτως ή άλλως. Η πίτσα ήταν. Έχετε χημεία με τον Ανδρέα, δεν σας φοβάμαι. Ναι, με τον Ανδρέα συνεργαζόμαστε και χρόνια, ναι, εντάξει, και με τους διαλόγους και όλα αυτά τα βρήκαμε. Οπότε ήταν πολύ γρήγορο. Μπαμπάμ, και μας βγήκε έτσι φυσικά. Αν δεν έχει καταλάβει ο κόσμος τι είμαστε εμείς τώρα και τι λέμε, μιλάω με την Ήρα την Κατσούδα, την φοβερή και τρομερή που έχει κάνει όλο το Πανελλήνιο να γελάει καθημερινά. Μαζί με τον Ανδρέα. Ανδρέα τον Πασπάτη. Τον Πασπάτη, φυσικά. Και είναι αυτό που σου λέω, Ήρα μου, στην κυριολεξία, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι, αλλά και στα social media και στα αθλητικά site όλης της Ελλάδος, γίνεται χαμός. Ναι. Γίνεται χαμός. Ναι, βέβαιος. Ωραία, πολύ χαίρομαι. Είναι λογικό, γιατί να σου πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά τώρα είναι και τρομερό το κόνσεπτ του Ηρακλή. Αυτό ακριβώς. Αυτό δηλαδή. Καταρχάς, θέλω να σε ρωτήσω. Έχω βασικές ερωτήσεις. Θέλω τη βοήθειά σου. Πρώτον, πού κάθεσαι αυτές τις μέρες? Πού κάθομαι? Ναι. Γιατί καναπέ δεν έχεις από ό,τι είδαμε. Όχι. Κοίταξε, παίζουμε γενικά καρέκλα, παίζουμε οκλαδόν, παίζουμε τιμωρία στη γωνία. Εντάξει, υπάρχει. Κάπως θα κουτσοπαλώνουμε, ρε παιδί μου. Αλλά ο καναπές είναι ένα πρόβλημα. Καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να ράξεις. Έμα. Δεύτερη ερώτηση. Ο καναπές ήταν καλός ή ήταν για πέταμα? Ήταν καλός. Σε καλή κατάσταση ήταν. Κοίταξε. Καλή κατάσταση, και να σου πω κάτι. Δεν έχει σημασία. Πριν πας στο καναπέ, πρέπει να ρωτήσεις τον άλλον. Ναι. Εσένα ο Ανδρέας έγραψε. Αυτό, δηλαδή, σε έγραψε ο Ανδρέας. Δεν σε ρώτησε. Βέβαια, παιδιά, να παίρνει καναπέ. Μην αρχίσει και παίρνει ράντο τώρα καναπέ δεξιά και αριστερά. Με συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του καναπέ, με φιλικές διαδικασίες, με συνοπτικές διαδικασίες. Αυτό, ρε παιδί μου, να υπάρχει μια υπευθυνότητα κοινωνική. Να σε ενημερώσω ότι ήδη στην Παϊρακλής έχουν φτάσει καναπέδες από τους οπαδούς του Ηρακλή που το είδαν και πήγαν. Πόσοι? Δεν ξέρω, αριθμό δεν έχω. Η πρώτη... άμα δεν ξέρεις να μην μου λες. Έφτασαν οι πρώτοι, θες και νούμερο τώρα. Τρίτη ερώτηση. Πόση ώρα τον κυνηγούσες? Ποιον, τον Πασπάτη? Ναι. Η αλήθεια είναι αρκετή. Αρκετή ώρα, έτσι. Και αυτός ναι, κουβαλούσε και το καναπέ. Ήσουν και σκέτη, δεν κουβαλούσε τίποτα. Κοίταξε, επειδή εκείνη τη μέρα κάναμε και άλλα γυρίσματα και έρχονται και άλλα βίντεο, ναι, μην βιαστούμε να το κρίνουμε αυτό, θα το δούμε όλα στην πορεία. Όλοι κουραστήκαμε. Τι τον περιμένει, δεν ξέρω, τι τον περιμένει. Τι αυτό, άλλο τον μόνο περιμένει. Αυτό λέω, ότι η κούραση ήταν έτσι αμφίδρομη. Τέταρτη ερώτηση. Και αυτή ίσως είναι η πιο σοβαρή που έχω να σου κάνω. Έλα. Γνώριζες ότι στον ποδοσφαιριστή, τον Μιχάλη τον Γιαννίτση, που τον φιλοξενήσαμε εδώ επίσης πρόσφατα. Ναι. Που του είπες πάνε βάλε καναγκολάκι, γνώριζες ότι είναι αμυντικός? Δεν έχω ιδέα. Δεν ήξερα ότι τον λένε Γιαννίτση. Ναι. Δεν ήξερα ότι ήταν αμυντικός. Δεν είχα ιδέα ότι ίσως δεν μπορεί να βάλει. Δεν ξέρω. Δηλαδή, όχι. Ήταν απλά με καταλαβαίνεις. Ήταν πάνω στο κυνηγητό, ρε παιδί μου. Δεν σε κατηγορώ. Απλά ήταν αμυντικός το παλικάρι. Δηλαδή, του λες πάνε βάλει ένα γκολάκι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ναι. Είναι πολύ καλό να είσαι αμυντικός σαν άνθρωπος.
είναι επιθετικός ο άνθρωπος, αρχίζουν τα προβλήματα, κατάλαβες. Οπότε καλά κάνει ο κύριος Γιαννίτσης και είναι αμυντικός, καλό κάνει για την ιδιοσυγκρασία του κυρίως. Έτσι. Πάντως τον είδαμε εκεί, μια χαρά σου την είπε, έτσι, σε άρπαξε εκεί κανονικά. Εκεί ήταν που από αμυντικός έγινε λίγο επιθετικός, κατάλαβες τώρα. Παίξαμε λίγο στο όριο, αυτό. Ναι. Να πω, δεν ήξερα εκεί τίποτα, δηλαδή ναι. Είναι φοβερό πάντως, γιατί εντάξει, εσύ πού να ξέρεις, αλλά είναι φοβερό το ότι το σενάριο έλεγε δεν αυτό. Δεν μπορεί να βάλει μογ. Δεν μπορεί, μπορεί. Μπορεί να κατέβει σε ένα κόρνερ, να πάει μια κεφαλιά να βάλει ένα γκολ. Το έχει κάνει ποτέ. Φαντάζομαι πως ναι. Με τη φανέλα του Ηρακλή δεν θυμάμαι. Μπορεί να βάλει τώρα αύριο. Αύριο έχουμε παιχνίδι. Φιλικό βέβαια. Αλλά... Άμα βάλει αύριο, μιλάμε για τρελογούρι τώρα. Άμα βάλει αύριο, θα γίνει πανό στο γήπεδο με το ονοματεπώνυμό σου. Σε που το. Προθυμούσα, όχι επίθετα. Είπα ονοματεπώνυμο γιατί το όνομά σου ούτως ή άλλως είναι σε πολλά πανό και σε πολλές φανέλες και σε πολλά κασκόλ. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, με αγαπάτε να χδίασες πάρα πολύ καιρό τώρα. Ότι σ' αγαπάμε, σ' αγαπάμε. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό. Αυτό είναι ωραία, μ' αρέσει αυτό. Ναι. Πες μου λίγο, αν και δεν πρόκειται να τη σοβαρέψουμε ποτέ την κουβέντα και μ' αρέσει αυτό. Πώς προέκυψε όλο αυτό με τους καναπέδες, με το κόνσεπτ. Εντάξει, εσάς σας ξέρουμε και εγώ και ο κόσμος αρκετός. Σε έχει παρακολουθήσει πάρα πολλές φορές, έχει γελάσει πάρα πολλές φορές μαζί σου. Με αυτά που λες κυρίως, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Καλή σταμάτα, ναι. Ναι. Και πώς έγινε όλο αυτό με Ηρακλή, τι φάση. Κοίταξε, η ιδέα ήταν του Ηρακλή, έτσι. Είναι η καμπάνια του Ηρακλή ουσιαστικά. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε αυτή η καμπάνια του Ηρακλή, να σου πω, γιατί αυτό είναι θέμα του Ηρακλή. Ότι ξεκίνησε με τον καναπέ σας και όλο αυτό. Και να το πάρει στο πράγμα. Είναι και για καλό σκοπό, έτσι. Βέβαια, να τα λέμε και αυτά είναι και για καλό σκοπό. Από εκεί και πέρα, μας πρότειναν να συνεργαστούμε στο επίπεδο του βίντεο, δηλαδή και των διαλόγων του βίντεο και του παίξηματος. Και το κάναμε, γιατί και ο Ανδρέας είναι παλιός παίκτης του Ηρακλή, μην ξεχνάμε. Εμένα με λένε Ήρα, με ένωσαν τις θυσίες. Γινότανε δηλαδή να πάμε αλλού, δεν γινότανε. Όχι παιδί μου, ήταν συμπαντικό, κατάλαβες. Δεν γινότανε να παίξει κάποιος άλλος. Από αυτή την άποψη και εμείς λέμε δεν γίνεται. Πρέπει να συνεργαστούμε και συνεργαστήκαμε. Έχω παράπονο όμως. Γιατί? Εκτός κι αν είναι στα επόμενα βίντεο, μη μου απαντήσεις αν είναι στα επόμενα βίντεο. Προφανώς δεν θα σου απαντήσω τίποτα. Να βάλεις κι εσύ ένα μπλουζάκι του Ηρακλή τώρα. Η Ήρα χωρίς μπλουζάκι δεν γίνεται. Δεν θα απαντήσω τίποτα. Δεν θα απαντήσει τίποτα. Εντάξει. Δεν ξέρω κάτι, απλά ήταν τώρα φλασιά έφαγα, να ξέρετε. Ναι. Εντάξει, πάντως εγώ μπλουζάκι έχω Ηρακλής. Αυτό έλειπε να μην είχες με αυτό το όνομα. Αυτό έλειπε να μην μου δίνανε. Είναι τώρα και αυτό. Σοβαρά μιλάμε. Είναι και αυτό. Τις 40 και σχέσεις τις βλέπεις καθόλου ή λόγω δουλειάς? Κοίταξε. Λόγω δουλειάς δεν τις πολύ βλέπω, αλλά όταν είμαι στη Θεσσαλονίκη αυτές βλέπω. Στο γήπεδο πότε θα έρθεις να ακούσεις το όνομά σου και να σηκωθείς με υπερηφάνεια να πεις πόσοι χιλιάδες τώρα μου λένε, με φωνάζουνε. Κοίταξε, θα δούμε, διότι έχω και εγώ διαρκεία. Αφού έδωσα με το στανιό και εγώ καναπέ, καταλαβαίνεις, θα πάω και εγώ το διαρκεία. Την πίτσα την τρως κάτω στο πάτωμα, δεν θα πάρεις ένα διαρκεία, σου αξίζει. Μπράβο, δηλαδή και αυτή η μέση μας να τρώμε κάτω, οπότε το διαρκεία μου το έχω, οπότε σε κάποιο αγώνα θα έρθω, παιδιά, θα εμφανιστώ, απλά μόνο να μην έχω παράσταση. Αυτό γιατί δεν μπορώ να το αναβάλω και να πω sorry, δεν μπορώ να παίξω σήμερα πάνω από το μάτς, κατάλαβες. Αν είσαι μόνιμα τα Σαββατοκύριακά σου είναι full, είμαστε δύσκολα. Αν έχεις κανένα ρεπουδάκι, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρούμε τώρα κάποια τρύπα, θα το συζητήσουμε όλοι μαζί εκεί και θα δούμε και πότε θα έρθουν. Να κάνω βέβαια σε αυτό το σημείο και μια αποκάλυψη που με βοήθησε σε αυτό ο αδερφός ημών απέναντί μου, ο Χρήστος Κιώσης, που μου θύμισε ότι η Ήρα μας είναι και Ήρα μας και στο Λίμπερο 107,4, γιατί πριν καιρό. Θα μου πεις εσύ πόσο καιρό. Ήσουν εδώ πρωινή τύπησα με έναν παλαβιάρι, τον Batman που έχουμε εδώ τα πρωινά, έτσι. Ναι, ξεχόμουν και έτσι κάναμε παρεάκι με τον Batman, κάναμε καραγκιαστάκι και τέτοια. Δεν ήμουν μόνο με τον Batman. Αλλά με τον Batman, με τον Batmanίδη συνεργαζόμαστε και είμαστε φίλοι έτσι πολλά χρόνια. Και έχουμε κάνει και διάφορα project μαζί, καλλιτεχνικά. Οπότε, ναι, πολλές φορές, άμα γύριζα εγώ από έξω, ήταν και πολύ προέρε, παιδί μου, το πράγμα. Ήταν και ο Batman έτσι, γιατί δεν διαρκόμουν και κάναμε μαζί κουμπί. Α, στο κατευθείαν. Ναι, ρε. Α, τι να κάνουμε, πρόβες, να κάνουμε. Σε αυτή την καρέκλα κάθομαι τώρα που σου μιλάω, το ξέρεις αυτό. Στην από μέσα, στη δεξιά ή την αριστερά. Στη μεσαία. Τρεις έχουμε. Στη μεσαία, παιδιά, υπάρχει μία απέναντι και άλλες δύο απέναντι. Εγώ αυτό θυμάμαι. Όχι, τρεις είναι μέσα στο στούντιο και μία είναι του ηχολήπτη απέναντι. Μην με μπερδεύεις τώρα. Τέλος πάντων. Είσαι σίγουρος ότι ξέρεις που κάθεσαι. Ξέρω που κάθομαι, ναι. Ακριβώς ξέρω που κάθομαι. Πες μας και τι κάνεις, όποιος θέλει να σε δει. Εγώ στο έχω πει και εκτός αέρα, σε είχα παρακολουθήσει πριν πόσα χρόνια είναι, τρία.
που σε είχα δει εδώ. Δεν ξέρω πότε ήρθες. Δύο. Είχες κοντό μαλλί. Τώρα δεν έχεις κοντό μαλλί. Τρία χρόνια, όχι. Μεγάλο επιτέλους. Το περάσαμε αυτό. Μεγάλο το μαλλί και ακόμα δεν σε ξαναείδαμε. Να μας πεις πότε μας έρχεσαι να σε δούμε. Με τον Ανδρέα, χωρίς τον Ανδρέα, δεν ξέρω. Θα σας πω. Κοίταξε, τώρα ο Ανδρέας θα έχει την παράστασή του, τη σόλου του παράσταση το Δεκέμβρη στην Θεσσαλονίκη και εγώ τον Ιανουάριο. Αλλά μέχρι τότε, για να μην σας αφήσω να περιμένετε τόσο πολύ, θα παρουσιάσω τώρα στο 8-Ball μια βραδιά stand-up comedy, το open mic που κάνουμε τέλος πάντων, που διοργανώνουμε τον Ανδρέα, το Θεσσαλονίκη open mic. Οπότε την πρώτη Παρασκευή του Νοέμβρη, στο 8-Ball πάνω, θα σας περιμένω με χαρά. Αυτό είναι μέρα έχουμε? Όχι. Α, πρώτη Παρασκευή είπες. Παρασκευή, ρε. Ναι, okay. Πρώτη Παρασκευή του μήνα. Και disco party και τέτοια, ναι, ξέρω. Α, μετά disco party πάνω θα πάμε να δούμε παράσταση. Είχα και όμορφα και stand-up και να γελάσουμε και μετά disco party. Πόσα ακόμα, ή να μην το ρωτήσω, επεισόδια θα δούμε. Αριθμό μπορούμε να έχουμε. Δεν θα πω τίποτα, δεν λέω τίποτα. Ούτε, εντάξει, δεν σε πιέζω, δεν σε δωροδοκώ. Όχι. Δικό μας κορίτσι. Όχι, να με δωροδοκίσεις μπορεί και να σου πω ναι, αλλά δεν έχω ακούσει κάποια καλή πρόταση. Τώρα πώς δεν λέω. Αν σου έφερε ένα καναπέ. Α, κοίταξε, τώρα μιλάμε. Τώρα να το συζητήσουμε λίγο πιο σοβαρά. Ναι, αλλά θα τον έπαιρνα πίσω, γιατί πρέπει να τον πάω στον Ηρακλή. Α, δεν θα σου πω πόσα επεισόδια βγαίνουν. Μετά βλέπω να με κυνηγάς μαζί με τον Ανδρέα. Ναι, παιδιά, δεν γίνεται. Εντάξει, δεν μπορώ να κυνηγά πολύ κόσμο. Έχει βάλει το μετάξι, ζεσταίνω, μικρόνω, μπορώ να κρυώσω. Δεν είναι πρόβλημα. Ναι, και με το τζιν δυσκολεύτηκες εκεί, δηλαδή σε λυπήθηκα. Λέω, τι βάζω τώρα και κάνει. Τρέχει εκεί πέρα να το. Τι να κάνουμε, τις ανάγκες του γυρίσματος. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θα σε πάρω να ξέρεις ότι την επόμενη φορά που θα βρεις κλείσιμο στο κινητό, ναι, θα έχει βάλει γκολ ο Μιχάλης ο Γιαννίτσης. Ωραία. Και θα σου πω Ήρα. Όχι, τότε δεν κατάλαβες. Θέλω να με πάρει ο ίδιος ο Μιχάλης ο Γιαννίτσης να μου πει. Και να σου πει ότι ήσουν πολύ μπροστά. Ναι. Ήμουν αμυντικός, δεν είχα στον ήλιο μοίρα να βάλω γκολ και τώρα μου το είπες και εγώ έβαλα. Εντάξει. Αυτό θέλω, κατάλαβες. Αυτό είναι πιο σωστό. Εντάξει. Είμαι γούρι, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Η πίτσα καλή ήταν. Ήταν τρεις διαφορετικές. Η μία δεν μ' άρεσε, αλλά δύο, okay, ναι. Εντάξει, καλά. Στην παραγωγή ήταν τα παράπονα. Για να... μια και ρώτησε γι' αυτό. Ήρα μου, κάτσε να. Όπως. Πώς το λένε, όπως σε υποδέχτηκα. Το έχουμε κάνει. Ναι. Έτσι, να σε χαιρετήσω. Άκου, πώς θα σε χαιρετήσω, άκου. Δεν είναι πολύ ωραίο. Απίστευτο. Δηλαδή, τι τυχερή που είσαι, ρε. Έχεις ακούσει κανένα να λέει έτσι με χιλιάδες Γιώργος? Ποτέ. Όχι, η αλήθεια είναι πως όχι. Αλλά άμα σε λένε Άρη, ας πούμε, σαν άντρα, το έχεις ακούσει. Δεν είναι. Είναι Αριστίδης, είναι Αριστοκλής, είναι Αριστοφάνης, είναι Αριστοτέλης. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Δεν είναι Άρης και το. Καλά, λέω εγώ, ρε παιδί μου, μιας και το είπαμε, ναι. Ναι, όχι, όχι. Εντάξει, αυτό. Όχι. Ο Θεός Άρης, αλλά πως δεν υπάρχει στη μυθολογία. Ως όνομα δεν έχουν βαφτίσει κανέναν Άρη, σκέτο. Τι λες, μωρέ, εμένα πώς με βαφτίζαν Ήρα. Εσύ είσαι δικιά μας, είπαμε, τέλος, άσε τώρα. Καλά, εντάξει, έλα, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε δυνατά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή. Να τα πάλι τα Ήρα. Πες τα παιδιά λίγο να ηρεμήσουν, να αποχαιρετιστούμε, φωνάζουνε. Λοιπόν, τώρα τι έχεις, προβίτσα? Τώρα έχω πρόβα, ναι, και πρέπει ωραία, να φύγω, γι' αυτό και όλα είμαι λίγο διαστημή. Ωραία, σε κλείνουμε πρέπει γενικά. Να φύγω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια και thank you. Τα χαιρετίσματά μας και την συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στον αδερφό Ανδρέα που τραβάει όλα αυτά που τραβάει μαζί σου. Τίποτα δεν θα του πω. Καλά, δεν θα δώσει τίποτα, να κάτσει να τίποτα. Εύκολος, και να ό,τι έχει μέσα στο σπίτι να το πάει στην παρέα να μην έχεις που να ακουμπήσεις. Αχ, τι γλυκούλης, άντε, φυλάκια, κλείνω. Φυλάκια, καλό βράδυ. Έλα, γεια, γεια. Όπως καταλάβατε, δεν γίνεται να κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Εκπληκτική, είναι εκπληκτική η Ήρα Κατσούδα.